Ένα πολύ καλό απόγευμα, αγαπητές φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Ο καιρός εδώ είναι εξαιρετικός σήμερα, και αυτό μαζί με την προσέλευση του κόσμου και την ιδιαιτερότητα του αγώνα μας κάνει να πιστεύουμε πως θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Για να δούμε λοιπόν, όπου να είναι αρχίζει αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το στάδιο αυτό, που είναι αμφιθεατρικά χτισμένο, σίγουρα προσφέρεται για μεγάλα παιχνίδια. Όπως ίσως να προσέξατε, το μάτι... Πασαλίτς! Το πέτυχε! Πάλι αυτός! Είναι το μεγάλο του αστέρι και ήδη πρόλαβε να βάλει την προσωπική του στάμπα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες τα πλάνα τους για το πώς θα κρατήσουν το 0 στην άμυνά τους. Αλλά όπως βλέπετε, λίγα λεπτά φτάνουν για να ανατραπούν όλα τα σχέδια. Μπράβο του Καλαδοκούσε και εκμεταλλεύτηκε έτσι ιδανικά αυτή την ασταθή απόκρουση. Παρότι έβαλε και την ουρίτσα του εδώ ο goalkeeper, τα χειροκροτήματα πάνε στον επιθετικό και στη γρήγορη βέβαια αντίδραση που είχε ώστε να σκοράρει. Τελικά δεν περιμέναμε και πολλή ώρα για να δούμε έτοιμος για το σούτ. Βεσίνο! Ναι! Πράγματι! Απίστευτο! Μέσα σε λίγο διάστημα. Πάλι σόκαλη. Νομίζω ήταν η τέλεια απάντηση. Δεν αποκαρδιώθηκαν. Αντιθέτως ξύπνησαν και ανέλαβαν δράση. Για μένα πολύ δίκαιο που ισοφάρισαν. Είναι από τα ευκολότερα που μπορεί να τύχουν σε έναν επιθετικό, αλλά και αυτά χάνονται ενίοτε. Μάλιστα. Αυτό είναι κακό σημάδι για οποιαδήποτε άμυνα. Δεν επιτρέπεται να δίνεις τόσο εύκολες προσπάθειες στον αντίπαλο και ειδικά από εκείνο το σημείο. Ξανά ισόπαλο το σκορ. Το φάγανε στην πιο κρίσιμη στιγμή, ενώ ακόμα πανηγύριζαν το δικό τους γκολ. Άντε τώρα πάλι από την αρχή. Αυτή είναι όμως η άγρια ομορφιά του ποδοσφαίρου. Γεμιράλ. Έξυπνη, υπέροχη προσπάθεια. Oh! Υπέροχη η προσπάθεια της Λάτσιο. Αυτή κι αν είναι ανατροπή του σκορ. Και με στυλ μάλιστα. Όπως παίζουν τις αντεπιθέσεις, το κάνουν και φαίνεται απλό. Άμα ξεκλέψουν την μπάλα, ξεντυλίγονται με μεγάλη μαεστρία και άντε πιάσεις μετά. Είναι για σεμινάριο. Τώρα οδηγούν με ένα γκολ διαφορά. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Μαλινόφσκι. Καλή ιδέα. Τα έχει. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Η μπάλα θα πάει προς τα μέσα. Ξεκινάει η κόντρα. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο. Με την επιμονή του και τη συνεχή πίεση που ασκεί, κατάφερε να κερδίσει την μπάλα και να απειλήσει τον goalkeeper. Γεννάει η ευκαιρία. Μπαίνει στη φάση μετά την απόκρουση.
ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ευκαιρία να σουτάρει. Του το δίνει στο πιάτο. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Η μπάλα είναι μέσα. Και να, το γκολ που έψαχναν για να είναι πιο ήσυχοι. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Η διαφορά στα δύο γκολ τώρα. Τα πράγματα για τους αντιπάλους αρχίζουν και γίνονται σκούρα. Θα πασάρει προς το άκρο. Και απομακρύνει την μπάλα με δύναμη. Τον αντιμετώπισε το ίδιο διαιτητής. Είναι φάουλ. Νομίζω πως κατάλαβε ότι δεν θα τη γλιτώσει. Είναι κίτρινη κάρτα. Αυτό ήταν ένα φτηνιάρικο φάουλ. Θα μπορούσε να το έχει αποφύγει. Σάβιτς. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Με βάση τα όσα έχουμε δει ως τώρα, το σκορ για μένα αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Η κίνηση είναι καλή τόσο στο κέντρο όσο και στην επίθεση. Αν οι παίκτες συνεχίσουν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και μετά την ανάπαυλα, τότε το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μόνο ένα. Δύο γκολ χωρίζουν τις δύο ομάδες στο ημίχρονο, με το σκορ να είναι 3-1. Ξανά πίσω στις θέσεις μας, το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Ο Φελίπε Άντερσον! Πολύ σημαντική αυτή η απόκρουση. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο του. Χάτεμπουρ. Φελίπε Άντερσον! Συνεχίζει μόνος. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Και γκολ! Πλέον, με προβάδισμα τριών γκολ, όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Σιγά σιγά ξεκαθαρίζει το τοπίο στον αγώνα. Η Μόμπιλε, Φελίπε Άντερσον, ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Βεσίνο. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. The attendance for this match was 71,649. Διαβίτησε η παλιά του. Η παλιά δεν ήταν αρκετά βαθιά σε σχέση με το τρέξιμό του. Μάλλον προβλέψιμο. Σαν σύλληψη ήταν πολύ καλή. Η εκτέλεση όμως χόλαινε. Ευκαιρία να τη δώσει στο πιάτο. Αλλά όχι. Όχι, δεν δούλεψε. Η Μόμπιλε. Φελίπε Άντερσον προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Και κάνει το σουτ. Νομίζω ότι πλέον ούτε με κιάλια δεν τους βλέπουν. Εντυπωσιακός εδώ ο συνδυασμός των δύο παικτών. Θα έλεγα ότι ενήργησαν σχεδόν τηλεπαθητικά και έπιασαν αδιάβαστη την αντίπαλη άμυνα. Το μάτς έχει αρχίσει να θυμίζει προπόνηση. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος.
Immobile. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Σουτάρει με δύναμη. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Immobile, Φελίπε Άντερσον. Αυτή κι αν είναι καλή πάσα. Σουτάρει. Θα ψάξει το γκολ. Σκοράρει. Συνεχίζουν να τους κατακρεουργούν. Χριστό, ο αγώνας πλέον έχει γίνει ακατάλληλος για ανηλίκους, θα έλεγα. The goal score for Lazio after 85 minutes is substitution in progress. Τώρα θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που περιμέναμε. Εδώ επιτρέψτε μου να πω πως αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να έχουν γίνει νωρίτερα. Ίσως να περίμενε την αντίδραση των παικτών του. Αλλά τώρα η αλλαγή έγινε επιτακτική. Κατάλαβε ότι δεν θα έπαιρνε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε. Λέω το παιχνίδι είναι ξεκάθαρα στα χέρια τους. Substitutions taking place. Για να δούμε αν θα καταφέρει να βρει με ακρίβεια κάποιον συμπαίκτη του. Και θα τους στείλουν προς τα πίσω. Εξαπολύει ένα σουτ. Πολύ καλή επέμβαση από τον goalkeeper. Είναι το δεύτερο κόρνερ της ημέρας. Μόνο ένα για τους αντίπαλους. Πάει για το γκολ. Την έστειλε έξω από την αριστερή πλευρά του τέρματος. Θα εξαπολύσει το σουτ. Η μπάλα δεν βρίσκει στόχο. Και ο διαιτητής θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο παιχνίδι. Αξίζει να σταματήσουμε για λίγο και να θαυμάσουμε την επιμονή τους. Κράτησαν την ψυχραιμία τους και τα κατάφεραν πολύ καλά. Ειδικά από όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ. Η Immobile ψηφίστηκε παίκτης του αγώνα. Πανάξια θα έλεγα. Άριστα κατορθώματα. Αυτή η ομάδα ξέρουμε πολύ καλά. Έχει γρήγορους παίκτες με καλή τεχνική κατάρτιση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά προσόντα. Γιατί μπορείς να δημιουργήσεις.